Ονομάζεται καρπό τη θάλασσα και η μεταξένια υφή του το κάνει κατάλληλο για την περιποίηση ακόμα και τη πιο ευαίσθητη επιδερμίδα. Το σφουγγάρι δεν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν. Είναι ένα ζωντανό θαλάσσιο οργανισμό που επιβιώνει, αναπτύσσεται και εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Μελέτη του Πολυτεχνείου και του ΕΛΚΕΘΕ χρησιμοποιεί τα σφουγγάρια ω δειγματοληπτικού σταθμού και διαπιστώνει τι ιδιότητέ του. Ένα πόγκο μπορεί να φιλτράρει τεράστιο όγκο νερού, ανακυκλώνοντα θρεπτικά συστατικά και κατακρατώντα ρηπαντέ. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει τους πόγκους ιδανικά συστήματα μελέτης για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρήπων. Είναι μια αντλία νερού, δηλαδή για να τραφεί σωστά, διηθεί, φιλτράρει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, κατακρατεί θρεπτικά συστατικά, αλλά ταυτόχρονα βέβαια κατακρατεί και τους ρηπαντές. Επομένως υπάρχει μια συσσόρευση σε βάθος χρόνου ρηπαντών και εμείς εκεί πέρα καταφέραμε να κάνουμε μελέτες, να δούμε ρηπαντές που υπήρχαν, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια μικρή μελέτη σχετικά με το μεταβολισμό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό πάνω σε ζωντανούς οργανισμούς. Μετά από μετρήσεις που έγιναν σε θάλασσες βόρεια των Χανίων, παρατηρήθηκε ότι τα σφουγγάρια κατακρατούν πολλές επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο έρευνας που απασχολεί πολύ έντονα την ερευνητική κοινότητα, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα που μπορούμε να αναπτύξουμε, καλύτερα να μην επεκταθούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι φαρμακευτικές ενώσεις λόγω του ανθρώπου καταλήγουν στο περιβάλλον. Βρήκαμε λοιπόν ίχνη αυτών εκεί πέρα, βρήκαμε ίχνη φυτοφαρμάκων, που είναι αρκετά λογικό, και ίχνη από κάποιες ενώσεις που ονομάζονται μονοκυκλική και πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες, που ουσιαστικά οφείλονται σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, ακόμα σε φωτιές δασών. Δεν είναι πάντα ανθρωπογενής η πηγή, μπορεί να είναι και φυσικές οι πηγές. Πολύ συχνά παίρνουμε δείγματα από διάφορα σημεία στα Χανιά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για τις μελέτες μας. Και μπορώ να πω ότι έχουμε πολύ καλή ποιότητα νερών, ενδεχομένως κάπου φαινομενικά να υπάρχουν επεισόδια, αλλά πολύ γρήγορα μπορεί να επανέλθει πίσω το περιβάλλον. Πρόκειται για μια καινοτομία η οποία αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και του Πανεπιστημίου του Καναδά.